πάμε να δούμε τοξότες. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ο Ερμής τόσο καιρό, ένα δίμηνο, ήταν σε ένα ακριβώς ζώδιο πριν το δικό σας, άρα ήταν μια περίοδος με μεγάλη εσωστρέφεια για εσάς, ακόμα και αν δεν εκφράζατε όλα αυτά που νιώθατε, όλα αυτά που σκεφτόσασταν, ήταν μια περίοδος εσωτερικού άγχους, αναμόχλευσης, συναισθηματικής, ψυχολογικής. Μπαίνει τώρα στο ζώδιό σας, φυσικά και έχει τρέξιμο, φυσικά και το άγχος συνεχίζεται, αλλά είναι πια τρέξιμο για πολύ πρακτικά θέματα. Ξέρετε δηλαδή γιατί τρέχετε και ξέρετε γιατί αγωνιάτε και για ποιο λόγο έχετε άγχος. Το προηγούμενο διάστημα είναι σαν να υπήρχαν φαντάσματα. Είτε φαντάσματα που τα δημιουργούσατε εσείς οι ίδιοι με το μυαλό σας, γιατί σε όλους συμβαίνει αυτό, είτε πραγματικά υπήρχαν θέματα παρασκηνιακά, ζήτημα, άνθρωποι στο περιβάλλον σας που μπορεί να μην σας έβλεπαν με τον καλύτερο τρόπο και όντως να σας έκαναν ένα ψυχολογικό πόλεμο. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια από σήμερα και μετά. Αυτό καθαρίζει σιγά σιγά το τοπίο. Και λέω σιγά σιγά γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτός ο Άρης ακόμα στο Σκορπιό που δεν αφήνει τα πράγματα να είναι εντελώς ξεκάθαρα για σας. Η Πανσέλινος είναι απέναντί σας, άρα είναι μια εβδομάδα που για κάποιους τοξότες φέρνει μια σχέση, μια συνεργασία σε ένα σημείο οριακό που πρέπει να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση για να προχωρήσετε μπροστά. Δεν λέω αρνητικά, μπορεί να είναι και θετική έκβαση, αλλά σίγουρα τα θέματα μια σχέση, μια συνεργασία θα σας απασχολήσουν περισσότερο μέσα στην εβδομάδα αυτή και κυρίως εκεί κοντά στις 12 του μήνα.